Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μουσικής σας αφορά την παραδοσιακή μουσική και μάλιστα την παραδοσιακή μουσική από τις κάτω Ιταλίας. Των ελληνόφωνων για την ακρίβεια της κάτω Ιταλίας. Η φυσιολογική πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι ποια είναι η σχέση μεταξύ μιας παραδοσιακής μουσικής με το σήμερα. Δηλαδή, τι φέρνει από το παρελθόν που έχει μια σημασία στο παρόν και τι παίρνει από το παρόν. Καταρχήν, αυτό είναι πάντοτε το μεγάλο ερώτημα. Όταν κάποιος κάνει κάτι ή όταν ένας μουσικός παίζει μουσική, ό,τι και μουσική να παίζει, τι σχέση έχει με το σήμερα και πώς έχει να μιλήσει το σημερινό άνθρωπο. Καταρχήν, εγώ δεν θα έλεγα ότι παίζουμε παραδοσιακή μουσική. Μπορεί το υλικό το οποίο μας αφορά και έχουμε προσλάβει να έχει να κάνει με τις παραδοσιακές μουσικές στις περιοχές των ελληνοφώνων της Νότιας Ιταλίας, αλλά τελικά η μουσική που παίζουμε είναι μια μουσική δική μας με όλα αυτά που έχουμε προσλάβει και από το παρελθόν. Έτσι είχαμε συμφωνήσει άλλωστε και με τον Βαγγέλη από την αρχή. Επίσης, αυτός που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική άθελά του αποζητά μια αποκατάσταση, μια σχέση με το παρελθόν. Η δικιά μας σχέση με το παρελθόν είναι πάρα πολύ καλή. Παρ' όλα αυτά, το τι κάνουμε εμείς νομίζω θα το κρίνουν στο τώρα και στο αύριο. Πιστεύω ότι η μουσική που παίζουμε έχει μια πολύ καιρή ρίζα στην παραδοσιακή μουσική, αλλά αυτό που γίνεται σε μια συναυλία δικιά μας δεν είναι παραδοσιακή μουσική τελικά. Είναι πιο πολύ κάτι πιο φρέσκο, ίσως πιο καινούργιο, τολμώ να πω. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε φτιάξει όλοι μαζί μέσα από τις δικές μας συνευρέσεις μεταξύ μας ή και με τον κόσμο που έρχεται. Η ερώτηση περί παραδοσιακής μουσικής που ερχόταν από έναν φόβο που έχουν διάφοροι, ότι όσοι ασχολούνται με παραδοσιακές μουσικές, ιδιαίτερα εκτός Ελλάδας, θεωρούνται με έναν τρόπο ότι μιλάνε και εξ ονόματος ενός παροχημένου, υπαρκτού ελληνικού εθνικισμού, χαμένες πατρίδες και τέτοια πράγματα. Εσείς τι σχέση έχετε με αυτό? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ποιες είναι οι χαμένες πατρίδες, ποιες είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες, ποιες είναι οι ξεχασμένες πατρίδες. Σίγουρα μας αφορά και σίγουρα όπου υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, πώς να το πούμε έτσι, είναι ελληνικής παιδείας μετέχοντες, μας αφορούν. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο η μουσική να ταυτίζεται με ιδεολογικές ή άλλες τοποθετήσεις. Είναι μία μουσική που σε εμπνέει, σε εκφράζει, για κάποιους λόγους την παίζεις και κάποιοι έρχονται και την ακούν, γιατί και εκείνοι ενδεχομένως να αισθάνονται όπως αισθάνεσαι εσύ. Από το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, νομίζω ότι ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει σήμερα το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι θέλω να πω. Χαμένες πατρίδες και να τις ψάξεις εξ ονόματος κάτι πολύ σημαντικού και να φανείς εσύ ότι είσαι ο σταυροφόρος σε κάτι, άρα οι άλλοι κατέχουν λιγότερο και εσύ είσαι ο εκλεκτός, ο οποίος είναι ο κατάλληλος να κάνει κάτι, νομίζω ότι αυτά για μας είναι θεωρίες που δεν έχουν καμία εφαρμογή και γυρίζουμε από την άλλη πλευρά. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Πιστεύω όμως ότι σημαντικότερο είναι σε μια χώρα πώς συμβιώνεις με το υπάρχον πράγμα, αυτό που γίνεται δηλαδή, και πώς πας παρακάτω. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία, αλλά έχει μικρότερη σημασία το τι έγινε στο παρελθόν. Μεγαλύτερη σημασία έχει πάντα τι θα κάνουμε τώρα, τι γίνεται τώρα. Άρα, και περί του εθνικισμού που είπαμε, για μας έχει σημασία πώς θα συμβιώσουμε με όλους τους ανθρώπους. Και όχι από ποιον θα πάρουμε κάτι που μας ανήκει ή τι μας πήραν για να το ξαναπάρουμε και ένα τέτοιο φαύλο κύκλο. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Έγινε προσπάθεια πάρα πολλές φορές για εθνικιστική καπηλεία των παραδοσιακών μουσικών. Κάτι τέτοιο δεν αφορά και δεν ενοχοποιεί σε καμία περίπτωση τη μουσική. Εμείς ούτε πρέπει και ούτε αισθανόμαστε κανένας είδους κόμπλεξ σε σχέση με αυτά τα θέματα. Το
Αν η Χούντα έκανε σημαία της στο Τσάμικο, για παράδειγμα, αυτό δεν ενοχοποίησε καμία περίπτωση το Τσάμικο. Και δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται, όπως είπε ο Κώστας πριν, η μουσική με ιδεολογίες. Μάλιστα, με τέτοιου τύπου ιδεολογίες. Αυτή η μουσική, η κατοϊταλική μουσική, δηλαδή που έχει να κάνει σε πάρα πολλά σημεία με εργατικά τραγούδια, με τραγούδια για την μετανάστευση, με τραγούδια δουλειάς, με τραγούδια τέτοιου τύπου, δεν έχει κανένα λόγο να αισθάνεται κανείς κανένα κόμπλεξ τέτοιου είδους. Πέρα από αυτό που θέλω να ρωτήσω, είναι ότι τελικά και η μουσική που παίζεται από την Νότια Ιταλία προφανώς έχει πάρει στοιχεία και ιταλικά, άρα με μία έννοια είναι ένα μείγμα εθνικών κουλτούρων. Τα πάντα στη μουσική και στην τέχνη είναι μείγματα και τα μείγματα, όπως και στη μαγειρική, είναι ωραία πράγματα, στη χημεία, στη φυσική επίσης. Όχι, στη φυσική δεν έχει μείγματα, εκεί τι έχει η Ναταλία στη φυσική. Τέλος πάντων, τα μείγματα συνήθως φέρνουν καινούργιες συνταγές, αλλά αν τα υλικά είναι πραγματικά, αν τα έχεις κόψει με τα χέρια σου, αν τα έχεις μυρίσει με τη μύτη σου και αν τα έχεις δοκιμάσει με τη γλώσσα σου, τότε έχεις δυνατότητα να φτιάξεις ένα προσωπικό μείγμα, το οποίο να έχει την αξία και να αξίζει κάποιος να δοκιμάσει. Η μουσική που παίζεται από την Νότια Ιταλία έχει κάποια διονυσιακά στοιχεία. Ταραντέλα, για παράδειγμα, έχει σεξουαλικές αναφορές. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Σεξουαλικές αναφορές. Εντάξει, δεν έχει μόνο σεξουαλικές αναφορές. Θέλω να πω ότι μπορεί να περιέχει αυτό το στοιχείο της σεξουαλικότητας περισσότερο, ας πούμε, όχι όσον αφορά το σεξ το ίδιο, αλλά την ευρύτερη έννοια του ερωτισμού, ας πούμε, που υπάρχει γενικότερα. Και στις παραδόσεις, ειδικά στο χορό της συγκεκριμένης περιοχής, ας πούμε, που μελετάμε εμείς και παίρνουμε τα στοιχεία μας από εκεί, είναι σίγουρα άρρηκτα συνδεδεμένο όλο το κόνσεπτ αυτό της παράδοσης αυτής με το Διόνυσο και με τη Διονυσιακή λατρεία, και από επιστημονικής άποψης, δηλαδή υπάρχουν ευρήματα που συνδέεται ιστορικά, αλλά το βλέπει και κανείς χωρίς να έχει καμία ιδέα. Δηλαδή το βιώνει αυτό το πράγμα σαν μια εκρηκτική κατάσταση, απόλυτα ερωτική, με την έννοια όχι του σεξ τόσο πολύ, αλλά με την έννοια του έρωτα σαν γενετήσια δύναμη και σαν δύναμη ζωής, ας πούμε, και γέννησης. Δεν είναι πάντα εύκολο να διαχωρίσεις τη μουσική από την καθημερινότητα των ανθρώπων και μάλιστα όταν αυτή είναι δεμένη με προβλήματα της εποχής, όπως η μετανάστευση, τα προβλήματα της καθημερινότητας, οι δουλειές στα χωράφια. Πόσο εύκολο είναι να πεις ότι η μουσική είναι καθαρή και έξω από όλα αυτά? Νομίζω ότι από τη στιγμή που τα τραγούδια τραγουδούν αυτό το κομμάτι της ζωής, φτιάχτηκε και γράφτηκε κατά ένα μεγάλο κομμάτι η μουσική που τραγουδάμε για να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Και άρα είναι δεμένοι με αυτά, ένα και το αυτό. Ποια είναι η τελευταία σας δισκογραφική δουλειά και ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το επόμενο διάστημα? Η τελευταία μας δισκογραφική δουλειά είναι μια συνεργασία με ένα πολυφωνικό σύνολο από τη Θεσσαλονίκη, τις Πλειάδες. Ήταν μια συναυλία που ευχαριστηθήκαμε πολύ. Ήταν πέρυσι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Και αυτή η παράσταση κυκλοφορεί σε CD και DVD, διπλό CD και DVD. Και έχει κομμάτια που έρχονται από όλη την Ελλάδα, πολυφωνικά, από την Ήπειρο, από την Κάρπαθο. Και πείτε που αλλού, Ήπειρος, Κάρπαθος, Πόντο. Και βουλγάρικα. Βουλγάρικα, ναι. Και από την Κάτω Ιταλία, σε φαραδίτικα κομμάτια. Και ήταν μια παράσταση που είχε στην ουσία 5 μουσικούς επί σκηνής, οι Πλειάδες που ήταν 6 κοπέλες εξαιρετικές. Μουσικές και αυτή. Μουσική. 2-3 χορεύτριες. Και πραγματικά νομίζω ότι η δουλειά που έγινε με το DVD είναι ξεχωριστή και έχει αποτυπώσει με τον καλύτερο τρόπο την παράσταση αυτή. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σχέδιά σας, ποιες είναι οι συναυλίες που θα κάνετε το επόμενο διάστημα? Ωραία. Γιατί βρεθήκαμε λοιπόν εδώ? Εδώ βρεθήκαμε για να σας πούμε για την επόμενη συναυλία που ετοιμάζουμε. Είναι η συναυλία που θα γίνει στο Θέατρο Παπάγου στις 6 Ιουλίου και είναι μια συνεργασία με τον Χάγκη Γιατζιδιάν, τον Γιώτη Κουρτσόγλου και τον Βαγγέλη Καρύπη. Όλε! Τι θα κάνουμε στις 6 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου? Για πρώτη φορά
η Εγκαρδία θα συνεργαστούν με σχήμα και όχι με μεμονωμένο καλλιτέχνη. Σχήμα που υπάρχει και είναι πάρα πολύ ξεχωριστό και μοναδικό, διότι απαρτίζεται από τους φοβερούς σολίστες Χάι Γιαζιτζιάν, Γιώτη Κουρτσόγλου και Βαγγέλη Καρύπη, που εκτιμάμε, αγαπάμε και γουστάρουμε πάρα πολύ. Έγινε το πείραμα μια φορά στη βιβλιοθήκη του Μεγάρου, όχι μια φορά, δύο Σαββατοκύριακα παίξαμε, τέσσερις. Και πέτυχε, πήγε πάρα πολύ καλά. Παίζουμε και μαζί, παίζουμε και χώρια και γίνεται ένα φοβερό πάντρεμα ήχων, αισθητικών, κουλτουρών, ενορχιστρώσεων, φοβερά εκρηκτικό μείγμα και πιστεύω ότι θα είναι μια δυνατή στιγμή το καλοκαίρι αυτή. Και επειδή στου Παπάγου θα γίνουν παντρέματα, όπως είπαμε, και μίξεις, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν έχει σημασία μόνο η μίξη και το τέριασμα της μουσικής, αλλά και των μουσικών, των ανθρώπων δηλαδή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή να υπάρχει χημεία μεταξύ των ανθρώπων που συνεργάζονται, και αυτό κατά τη γνώμη μου ξεπερνάει και την χημεία μεταξύ της μίας μουσικής και της άλλης μουσικής. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι θαυμαζόμαστε και ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν άνθρωποι. Είσαι αρμενικής καταγωγής και η πρώτη φυσιολογική ερώτηση είναι πώς βρέθηκες στην Ελλάδα. Γεννήθηκα στη Συρία και βρέθηκα το 1980 στην Ελλάδα. Ήθελα να φύγω από εκεί γιατί ήθελα να βρω κάτι καινούριο στη ζωή μου. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκεί, πολιτική, όλη η κατάσταση ήταν κάπως έτοιμη για να γίνει η έκρηξη και έπρεπε να φύγω. Και έφυγα και νομίζω ότι ήρθα στη κατάλληλη και πιο σωστό τόπο που βρέθηκα. Γιατί βρέθηκες στον τρόπο, τι εννοείς? Γιατί ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στη ζωή μου, εδώ και 35 χρόνια, είναι πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, η διαφορά είναι ότι νομίζω ότι άλλαξα μία γειτονιά εγώ. Η Συρία με την Ελλάδα δεν αισθάνθηκα ότι ήρθα σε έναν τόπο που ήταν διαφορετικό για μένα. Μιλάμε για την Ελλάδα το 1980, έτσι. Ήταν εντελώς διαφορετική η Ελλάδα και εντελώς διαφορετική είναι σήμερα. Σήμερα ούτε Ευρώπη είναι, ούτε Ανατολή είναι. Είναι κάτι ανάμεσα που μας μπερδεύει λίγο αυτό. Δεν μας αρέσει και πάρα πολύ. Και συνέβηκαν τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή μου. Συνέβηκαν αυτά τα 35 χρόνια, όπως η οικογένειά μου, όπως οι φίλοι μου, όπως η καριέρα μου. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τόπο. Στεναχωρίζομαι πάρα πολύ αυτό το τόπο, αυτό που συμβαίνει, αλλά πιστεύω ότι κάποτε θα το καταφέρουμε ξανά. Να ρωτήσω, μουσικά, γιατί κινήθηκες σε παραδοσιακούς δρόμους και μουσικά, πώς θα χαρακτήριζες γενικώς τη μουσική σου μάλλον? Μουσικά, επειδή εκεί που γεννήθηκα, λίγο από τους γονείς, πρόσφυγες, ήταν λίγο απαγορευτικό η μουσική. Ήταν ντροπή, ας πούμε, να κάνω μουσική. Να το κάνω σαν επάγγελμα. Γι' αυτό πιστεύω και μέχρι σήμερα δεν έχω γίνει επαγγελματίας εγώ μουσικός. Απλώς αγαπώ αυτό που κάνω, μου αρέσει αυτό που κάνω και μου είχε δοθεί η ευκαιρία να παίξω αυτά που θέλω να παίξω, με όσο είναι το τίμημα αυτό που πληρώνω. Εγώ γεννήθηκα εκεί πέρα, παίζοντας σε συλλόγους μια διαφορετική μουσική, μια πιο ροκ μουσική, πιο ξένη μουσική, δηλαδή πιο ευρωπαϊκή μουσική. Το 1980 που βρέθηκα εδώ πέρα, μετά από 3 χρόνια, μου δόθηκε ευκαιρία να παίξω σε ένα χώρο μουσική. Μετά έγινε αυτή η μουσική, ανατολική μουσική. Επειδή δεν υπήρχαν γονείς εδώ πέρα και δεν υπήρχε το απαγορευτικό, ξεκίνησα με αυτή τη μουσική, ξεκίνησα παίζοντας μουσική και από εκεί πέρα ο δρόμος με πήγε σε αυτή την ανατολή, τη μουσική της Ανατολής, ας πούμε, και γνώρισα και το όργανο το ούτι
Και για μένα ήταν, επειδή έπαιζα περίπου 9 χρόνια, ήταν το πανεπιστήμιο, δηλαδή, για να μάθω αυτή τη μουσική. Πώς θα τη χαρακτήριζες τη μουσική σου, δηλαδή? Τη μουσική μου είναι πάρα πολύ εγωιστικό αυτό που θα πω, είναι η μουσική του Χάικ. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήρθα από μία άλλη μουσική, από, ας το πούμε, rock, pop του 70, του 80, και έφτασα σε αυτή τη μουσική που είναι η μουσική του, η βασική του, ο βασικός του δρόμος είναι ο αυτοσχεδιασμός, και τα παντρευτήκανε αυτά μέσα μου, τα παντρεψα, και βγαίνει μια μουσική που πιστεύω ότι με χαρακτηρίζει, με εκφράζει. Τώρα δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτό, δεν μπορώ να το ονομάσω εγώ. Μεγάλη χαρά και μεγάλη ευκαιρία μου δόθηκε να γνωρίσω αυτά τα καταπληκτικά παιδιά, που εκτός εμένα πάντα η προτεραιότητά μου είναι ότι πώς θα περάσω με την παρέα μου. Τη μουσική δεν με ενδιάζει τόσο πολύ. Εγώ ξέρω, όλοι παίζουμε και όλοι ξέρουμε αυτό που κάνουμε. Απλώς όταν μας δίνεται ευκαιρία και βρίσκουμε γήπεδο να παίξουμε αυτό που πρέπει να παίξουμε, και αν υπάρχει αγάπη και αν υπάρχει αλληλεγγύη, ας πούμε, μπορούμε να παίξουμε και πάρα πολύ όμορφα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα, χωρίς να έχουμε κάνει πρόβες, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα, και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει καταπληκτικά αυτό.